Καλημέρα κύριε Καλτσά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Χθες, μισό λεπτό κύριε Καλτσά, με ακούτε μισό λεπτό, σας ζητώ συγγνώμη. Ναι, υπάρχει μια έκτακτη είδηση από το BBC, το λέω για τους ακροατές, από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, του Μπόρις Τζόνσον. Προφανώς δεν έχει αντέξει άλλο την πίεση, το λέω για τους ακροατές. Αυτό μεταδίδει αυτή την ώρα το BBC. Ελάτε, ζητώ συγγνώμη, ελάτε κύριε Καλτσά. Μία απόδειξη κύριε Σαχίδη ότι εκεί τουλάχιστον λειτουργούν οι θεσμοί. Κλείνω την παρένθεση. Χθες λοιπόν, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την κατάργηση ενός μηχανισμού ο οποίος επιβάρυνε τον τελευταίο χρόνο υπέρμετρα την καθημερινότητα των πολιτών. Ουσιαστικά ήταν ένας μηχανισμός αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ λίγων ανθρώπων. Σκεφτείτε, όπως είπε ο κύριος Αδαμίδης, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΚ ΔΕΗ, που κατέθεσε υπέρ ημών χθες, κατέθεται 3 ώρες, κύριε Σαχίνη. Υπήρξε ημέρα στο χρηματιστήριο της ενέργειας που έγιναν 48 δημοπρασίες μέχρι να πετύχουν, σε εισαγωγικά το πετύχουν οι υπάροχοι, την κατάλληλη τιμή. 48! Μέσα 48 δημοπρασίες, ναι. Τι λέτε κύριε Καλτσά, ο Κοσμάκης αναστενάζει και τζογάραν 48 φορές, αυτό μου λέτε. Αυτό είναι απότοκο κύριε Σαχίνη του γεγονότος ότι το 100% της ενέργειας, το οποίο είναι ελληνική πρωτοτυπία, περνάει μέσα από το χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα το κόστος της να διαμορφώνεται από το ακριβότερο και εισαγόμενο καύσιμο, το φυσικό αέριο. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν συμμετέχουν καθόλου στη διαμόρφωση της οριακής τιμής, λοιπόν, της τιμής της χονδρικής, όπως συμμετέχει ελάχιστα και ο λιγνίτης, εφόσον προστρέξαμε να κλείσουμε τις λιγνητικές μονάδες. Όλο αυτό συμβαίνει επίσης γιατί δεν κάνουμε χρήση μακροπρόθεσμων διμερών συμβολίων, ώστε να κρατάμε συγκρατημένες τις τιμές. Σε όλα αυτά, λοιπόν, χθες η άλλη πλευρά δεν απάντησε επαρκώς. Όπως δεν απάντησε επαρκώς και γιατί είναι τόσο δυσνόητος αυτός ο μαθηματικός τύπος, που δεν μπορεί να τον αποκωδικοποιήσει ο μέσος καταναλωτής, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, ο ελεύθερος επαγγελματίας και ούτω καθεξής. Αυτός είναι το μέσο καταναλωτικό. Προσπάθησαν να τον εξηγήσουν στο δικαστήριο, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Προσπάθησαν στους δικαστές να τον εξηγήσουν τον τύπο. Αυτό που είπαν, χωρίς βέβαια πολλές λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι λίγο φαϊνότερο και οι δικαστές ήταν και διαβασμένοι. Αυτό που είπαν μόνο είναι ότι εντάξει, δεν είναι τίποτα, είναι ένας απλός μαθηματικός τύπος. Βέβαια, εκτός ότι δεν είναι ένας απλός μαθηματικός τύπος, δεν αιτιολόγησαν γιατί έστω αυτός ο δυσνόητος μαθηματικός τύπος δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση, αλλά πρέπει να ανατρέξεις στον ιστότοπο της ΔΕΗ προκειμένου να πληροφορηθείς και να καταφέρεις να αποκωδικοποιήσεις αυτόν τον δυσνόητο τύπο. Όπως επίσης, κύριε Σαχίνη, δεν αιτιολόγησαν επαρκώς γιατί ακούσαμε επανειλημμένα εχθές το επιχείρημα ότι η κρίση είναι εισαγόμενη, οφείλονται όλα στον πόλεμο κτλ. Δεν απάντησαν όμως γιατί η εισαγόμενη κρίση αφορά και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, δεν αφορά μόνο εμάς. Δεν αιτιολόγησαν λοιπόν γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat της προηγούμενης εβδομάδας, ο ενεργειακός πληθωρισμός στη χώρα μας είναι στο 62%, όταν ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωζώνης είναι στο 39%. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, η χώρα μας με αυτούς τους μισθούς που έχει, με την αρνητική πρωτιά στην ανεργία των νέων, που ανέρχεται στο 36%, έχει κατά μέσο όρο 23% πιο ακριβή ενέργεια από τις χώρες της Ευρωζώνης. Επίσης, δεν απάντησαν γιατί στο 12,5% του πληθωρισμού πρωταγωνιστής είναι το κόστος της στέγασης, που στο κόστος της στέγασης κυριαρχεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά λοιπόν δεν απαντήθηκαν από την αντίδικο. Ή προσπάθησε να υπεκφύγει με απλουστευτικά επιχειρήματα ότι η κρίση είναι εισαγόμενη, ότι οφείλονται όλα στον πόλεμο, τι να κάνουμε, όλο αυτό είναι κόστος ενέργειας. Δυστυχώς το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, κύριε Σαχίνη, έχουμε την πιο ανώριμη και την πιο τεμπέλικη αγορά ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία μετακυλεί το 100% του κόστους της χονδρικής στα τιμολόγια της λιανικής. Δεν ισχύει πουθενά άλλο αυτό. Επίσης δεν απάντησαν γιατί
Γιατί και πάλι όταν έφτασε η ώρα και επαναϋποβάλαμε το αίτημα για χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής προτεστασίας, αντιτέθηκαν ακόμα και για τους ευάλωτους κοινωνικά συμπολίτες μας. Δεν μας είπαν λοιπόν γιατί, πώς, αν δεν πληρώνεται η ρήτρα έστω από αυτή την ευάλωτη κοινωνική ομάδα θα πτωχεύσουν, αλλά αν τους φορολογήσει το 90% των υπερκερδών η κυβέρνηση, εκεί δεν θα πτωχεύσουν. Ανεξαρτήτως αν δεν έχουμε δει αυτή τη φορολόγηση, γιατί ακόμα τα ψάχνουμε τα υπερκέρδη, όταν η Ιταλία, κύριε Σαχίνη, που έχει πολύ πιο συγκρατημένες τιμές εξαιτίας του γεγονότος ότι μόνο το 11% της ενέργειας περνάει μέσα από το χρηματιστήριο, απέναντίας κάνει χρήση μακροπρόθεσμων προθεσμιακών συμβολέων, δεν μας απάντησαν λοιπόν στο εύλογο αυτό ερώτημα, αν θα πτωχεύσουν σε περίπτωση φορολόγησης των υπερκερδών, τα οποία επαναλαμβάνω ότι ακόμα τα ψάχνουμε. Δηλαδή έχουμε από το Μάρτιο που ψάχνουμε τα υπερκέρδη της ΔΕΗ και των υπολείπων παρόχων. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Πήγε πολύ καλά η διαδικασία. Είναι κάτι, σκεφτείτε, που συνομολογείται και από την ίδια την κυβέρνηση, ανεξαρτήτως αν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα οπτικά, γιατί η κυβέρνηση το πρόβλημα είναι οπτικό, να μην βλέπουμε πάνω στο λογαριασμό τη λέξη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία όμως σαν μηχανισμός διαμόρφωσης της τιμής, ναι, θα εξακολουθεί να υπάρχει. Υπόθηκε αυτό στη δίκη μέσα, κύριε Καλτσάρη? Βεβαίως και υπόθηκε. Το είπαμε για την τροπολογία και ήταν ένα από τα επιχειρήματά τους ότι να μην χορηγηθεί προσωρινή διαταγή. Γιατί καταργήθηκε, μάλιστα. Ακριβώς, γιατί ούτως ή άλλως από πρώτη. Και προσέξτε και μια άλλη λεπτομέρεια, κύριε Σαχίνη. Η τροπολογία δεν μιλάει για λογαριασμούς από 1η Αυγούστου, μιλάει για κατανάλωση από 1η Αυγούστου. Που σημαίνει ότι τους πρώτους λογαριασμούς. Τους πρώτους λογαριασμούς θα τους δούμε Οκτώβρη και Νοέμβρη. Υποτίθεται με τις ελαφρύνσεις, βέβαια, γιατί είναι κατανάλωση από 1η Αυγούστου. Να μια διευκρίνηση. Και δεν μου λέτε, με βάση το γεγονός ότι το δικαστήριο απεφάνθη εξάμηνα, να παρατεθεί για εξάμηνο ή αποφάσισε να παραταθεί μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Μάλιστα. Θεωρώ λόγω του όγκου των δικογραφιών ότι η απόφαση δεν θα έχουμε πριν τα μέσα του Οκτώβρη. Μάλιστα. Άρα με βάση αυτό το σκεπτικό ότι το παρατείνει, σημαίνει ότι δεν έπεισε ο αντίδικος ότι έχει καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Ακριβώς. Όχι ότι θα καταργηθεί από 1η Αυγούστου. Γιατί δεν καταργείται? Είπαμε αφενός ότι αφορά κατανάλωση από 1η Αυγούστου, οπότε η τιμολόγηση θα γίνει από Σεπτέμβριο και μετά. Οι τυχεροί θα δουν Σεπτέμβριο τιμολόγια με ελαφρύνσεις. Και δεύτερον, είπαμε στο δικαστήριο ότι εδώ θεσμοθετείται μια διαφανής πρακτική. Αυτό που έλεγε η ΡΑΕ τόσο καιρό από το 2020 και μετά, ότι κύριοι, έλεγε στους παρόχους, πρέπει η ρήτρα αναπροσαρμογής να αναγράφεται διακριτά στο τιμολόγιο. Έρχεται τώρα λοιπόν η κυβέρνηση και τι κάνει, θεωρώντας ότι το πρόβλημα είναι οπτικό ή είναι φραστικό, να μην βλέπουμε τη φράση δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά μας, ενσωματώνει ουσιαστικά τη ρήτρα αναπροσαρμογής σαν μηχανισμό τη διαμόρφωση της τιμής της κιλοβατόρας. Έχοντας λοιπόν ο πάροχος τη δυνατότητα να καθορίζει κατά το δοκούν την τιμή και να την ανακοινώνει στο ιστότοπό του, αντιλαμβάνεστε ότι οι μοναδικές ελαφρύνσεις που θα βλέπει πάλι ο καταναλωτής και οι οποίες θα είναι ασπιρίνες, θα προέρχονται από τις επιδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Μέχρι εκεί δεν θα υπάρχει κανένα πλαφόν στη χονδρική αγορά. Η μοναδική λύση, κύριε Σαχίνη, όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, το οποίο το έχει κάνει εν μέρη η Ισπανία και η Πορτογαλία, είναι η αναστολή του χρηματιστηρίου ενέργειας, ώστε το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς να προσεγγίσει το κόστος ανατεχνολογία παραγωγής. Εγώ κατάλαβα. Σκεφτείτε και κλείνω με αυτό, μάλλον. Η τιμή της μεγαβατόρας στο τέλος Ιουνίου σε Πορτογαλία και Ισπανία ήταν 145 ευρώ, όταν στη χώρα μας ήταν 330. Κύριε Καλτσά, εγώ κατάλαβα και κατάλαβε και ο κόσμος πώς αμέσως οι πάροχοι, οι προμηθευτές πήραν την μπάσα και σου είπα, πια δεν υπάρχει πια ρήτρα. Βέβαια μας είπατε εδώ και το κλειδί, η έναρξη καταναλώσης από 1η Αυγούστου, όχι ο λογαριασμός, όποιος το κατάλαβε. Μάλιστα. Ακούστε τώρα, θέλω πολύ γρήγορες απαντήσεις στον χρόνο που απομένει. Καταρχάς, να πω στο φίλο το Δημήτρη από το Ρότερνταμ ότι αυτό είπε ο κύριος Καλτσάς, ότι δεν τρώμε σανό. Η κρίση
δεν είναι εισαγόμενη εδώ, διότι αυτή η ιστορία με τους λογαριασμούς έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2021. Οι λογαριασμοί ακριβώς, του Ιανουαρίου. Η εισαγωγή της ρήτρας είναι από τον Αύγουστο του 2021. Οι λογαριασμοί του Ιανουαρίου δεν ήταν χαμηλοί, το ξέραν όλοι. Ένα μήνα πριν τον πόλεμο. Για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε. Όμως, αντιλαμβάνεται ο κόσμος πώς πάει. Ρωτώ το εξής. Τα ασφαλιστικά, η επέκτασή τους μέχρι την έκδοση της απόφασης, η προσωρινή, ισχύει για όσους έχουν προσφύγει οι καταναλωτές της ΔΕΗ μόνο? Για τους καταναλωτές της ΔΕΗ, ναι, μόνο για τους καταναλωτές της ΔΕΗ, οι οποίοι πάγονται στα ΓΑΜΑ 1 και ΓΑΜΑ 1 ανήκει κοινωνικά οικιακά τιμολόγια. Είναι αυτοί? Όχι για καταναλωτές των υπολείπων παρόχων, αλλά για τους υπολείπους παρόχους, ναι. Θα καταθέτουμε τις αγωγές, γι' αυτό καλό είναι να σπεύσει ο κόσμος να συμμετάσχει. Καταθέτουμε άμεσα τις αγωγές μέχρι τέλη του μήνα για όλους τους υπόλοιπους παρόχους. Και ειδικά για τους τρεις μεγάλους καθετοποιημένους, δεν ξέρω αν θέλετε να τους ονομάσετε. Δεν έχουμε θέμα να τους πείτε. Ήρων, Ελπέντισον και Προτέργεια θα κατατεθούν μέχρι τέλος του μήνα οπωσδήποτε αυτοί. Ναι, γιατί είναι οι τρεις μεγάλοι παίχτες, είναι και παραγωγοί, είναι και έμποροι. Οπότε θα πρέπει να σκέψει ο κόσμος να δηλώσει τη συμμετοχή του. Άρα ισχύει για τους καταναλωτές της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Μόνο για ΓΑΜΑ 1 και ΓΑΜΑ 2 είναι. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ισχυρό νομολογιακό προηγούμενο. Ένα ισχυρό ιονί δεδικασμένο, τουλάχιστον σε επίπεδο προσωρινής προστασίας, που μπορεί να το επικαλεστεί ένας καταναλωτής ακόμα και σε ατομική του υπόθεση. Βέβαια, θα πρέπει και για λόγους κόστους και για λόγους ταχύτητας, εμείς λέμε, αλλά και για λόγους συλλογικότητας στη διεκδίκηση. Αλλιώς είναι να συμμετέχουν 2.500 και 3.000 καταναλωτές σε μια διαδικασία, αλλιώς να πηγαίνει μόνος του. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε υπέρ της συλλογικής αγωγής και τον καλούμε να συνταχθεί μαζί μας και να συμμετέχει τα δικόγραφα που επίκειται να ασκηθεί. Έχω σταθερό ακροατή το φίλο μου από τη Θεσσαλονίκη που είναι Αθήνα και κατεβαίνει Ηράκλειο τώρα, τον Κούλη τον Κωνσταντινίδη, που λέει: παιδιά, συλλογικά το λέει κάθε μέρα. Ακούστε τώρα όμως, ποιες είναι οι κατηγορίες ΓΑΜΑ 1, ΓΑΜΑ 2? ΓΑΜΑ 1 και ΓΑΜΑ 1 νη. Είναι οι κοινωνικά ευάλωτοι συμπολίτες μας, είναι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας άνω των 70 χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Ναι. Όσοι διαδίουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ακόμα και στην Κρήτη δηλαδή μπορούμε να βρούμε, να εντοπίσουμε αυτό το κριτήριο, γιατί υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές γενικότερα στην Κρήτη, σε όλους τους νόμους. Επίσης είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι και οι συμπολίτες μας οι οποίοι πλήττονται από την ενεργειακή παινία και εκεί υπάρχει μια σειρά εισοδηματικών κριτηρίων, τα οποία αναλύονται ως εξής: σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι 9.000 ευρώ ετησίως, ζευγάρι χωρίς παιδί είμαστε στις 15.000 ευρώ και μετά υπάρχει μια προσάξιση ανά ανήλικο τέκνο που φτάνουμε προοδευτικά μέχρι τις 28.000 για οικογένεια με 4 ανήλικα τέκνα. Μάλιστα. Καλό κουράγιο σε ό,τι κάνετε. Όταν θα έχουμε νεότερα θα τα ξαναπούμε. Και καλή δύναμη, κύριε Καλτσά. Να είστε καλά για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε εμείς για την ενημέρωση που είναι πλήρης. Καλημέρα σας.